Η ώρα είναι 8 και 10 το πρωί. Ο ιδιοκτήτης του φωτογραφείου φτάνει στην οδό Γούναρη. Προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Την βλέπει παραβιασμένη. Και μπαίνοντας μέσα, το κατάστημα είναι άνω-κάτω. Επιλεκτική και με ακριβό γούστο ήταν οι διαρρήκτες στο κατάστημα Στρατηγόπουλος, οι οποίοι τρύπωσαν στο εσωτερικό και άρχισαν να αφαιρούν από τη βιτρίνα του καταστήματος τα ακριβότερα ρολόγια. Οι διαρρήκτες φαίνεται ότι έδρασαν με την άνεσή τους. Συναγερμός δεν υπήρχε στο χώρο, ούτε και κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Κατευθύνθηκαν αμέσως στα ρολόγια και άδειασαν τα ράφια. Το εμπόρευμα που εκλάβει υπολογίζεται γύρω στα 15.000 ευρώ. Είχαν σηκώσει όλα τα ρολόγια, τα ακριβά ρολόγια μέσα από το μαγαζί. Το συρτάρι του ταμείου πήραν εγώ πώς ήταν, με τα ψηλά όλα. Όλο το συρτάρι το πήραν. Λίγα μέτρα από το κατάστημα που μπήκε στο στόχαστρο των διαρρηκτών είναι το τμήμα μεταγωγών. Όπως φαίνεται όμως, οι δράστες επιδεικνύουν απίστευτο θράσος. Και το χειρότερο δεν είναι όμως μόνο ότι το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το τμήμα μεταγωγών, αλλά ότι οι διοκτήτες καλούσαν από τις 8 το πρωί στην αστυνομία για να ενημερώσουν για το περιστατικό και να περάσουν για αποτυπώματα, και μέχρι τις 9.30 το πρωί κανένας δεν είχε εμφανιστεί. Από την ώρα εκείνη 8 και 10 που καταγγείλαμε το γεγονός, δεν έχει παρουσιαστεί κανένας, ούτε 100 ούτε 200. Ασφάλεια κατά τα άλλα, για να νιώθουμε. Ναι. Ένας γνωστός που μου είπε ότι του είπανε στην ασφάλεια ότι κάνετε αυτοπροστασία μόνοι σας. Οι ιδιοκτήτες όχι μόνο έχασαν το εμπόρευμά τους, αλλά όποιος πελάτης έμπαινε έβλεπε την αναστάτωση και δεν τον άφηναν να αγγίξει το παραμικρό, για να μην θεωρηθεί και αυτός ύποπτος.